Για να έρθουμε εμεί στο τραπέζι, κυρίες και κύριοι, να πούμε καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Γιάννη Σαραντάκος είναι κοντά μας. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σας. Πώς είστε? Είμαστε καλά. Πάμε να βάλουμε και άλλους εκλεκτούς καλεσμένους στην παρέα μας. Κοντά μας ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αναπληρωτής, καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Να πούμε επίσης Σπύρος Μουζακίτης, ο καλός συνάδελφος από την αίθουσα σύνταξης που μας δίνει όλα τα στοιχεία, και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, παρατηρητής εκλογών, όπως τον είχαμε κοντά μας αυτές τις ημέρες. Αν δεν έχετε υπόλοιπη αντίρρηση, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Μαρκόπουλο, τον οποίο πρέπει να αποδεσμεύσουμε και σχετικά γρήγορα, να πάρουμε καταρχήν μία δημοσιογραφική εκτίμηση για το πώς κυλούν τα πράγματα σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα από εμένα, από την Ουάσιγκτον. Νομίζω ότι από αυτό το 50-50 που ξεκινήσαμε, μάλλον τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο κοκκινίζουν, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι πρώτες ενδείξεις και τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς και την Πενσιλβάνια δείχνει να κερδίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και άλλες σημαντικές από τις λεγόμενες swinging states. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα πω την άποψή μου ότι πολιτικά την ατζέντα την καθόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, θέλουμε δεν θέλουμε, κερδίσει ή χάσει, καθώς η κοινωνία φαίνεται ότι έχει απορρίψει σε ένα βαθμό την ατζέντα των δημοκρατικών. Οι δημοκρατικοί οι ίδιοι σε πολλές περιπτώσεις αναγκάστηκαν να συρθούν στη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, να κάνουν πίσω σε θέματα όπως η πράσινη μετάβαση, η woke agenda, η μετανάστευση, και να ίδια η Κάμαλα Χάρις να μιλήσει υπέρ του τείχους στο Μεξικό. Θεωρώ λοιπόν ότι χάσει κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ την ηγεσία του Λευκού Οίκου. Νομίζω ότι έχει κερδίσει την ατζέντα και την τοποθέτηση της αμερικανικής κοινωνίας σε πιο δεξιόστροφη πορεία. Άρα προς το κόκκινο λέτε, κύριε Μαρκόπουλε, προς το κόκκινο. Νομίζω ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το κόκκινο, ναι, όντως πηγαίνουν προς το κόκκινο. Το είδα στην καθημερινότητά μου. Όταν Λατίνοι βγαίνουν και λένε ανοιχτά ότι ψηφίζουν Τραμπ, όταν μαύροι της μεσαίας τάξης λένε ότι θα ψηφίσουν Τραμπ επειδή δεν θέλουν άλλους μετανάστες, ουσιαστικά δηλαδή επειδή θεωρούν ότι απειλείται η επαγγελματική τους πορεία. Και όταν βλέπω ακόμα και πολίτες που ψήφισαν Κάμαλα Χάρις να λένε ότι διαφωνούν με τις woke υπερβολές που υπάρχουν, θεωρώ ότι η ατζέντα μάλλον έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά. Η πηξίδα της αμερικανικής πολιτικής ζωής έχει πάρει κατεύθυνση. Μπορεί να κερδίσει η Κάμαλα Χάρις, δεν έχει κλειδώσει ακόμα η κατάσταση. Δεν έχει κλείσει, όχι. Όμως νομίζω ότι η προοπτική και η πορεία της αμερικανικής κοινωνίας είναι δεδομένη για τα επόμενα χρόνια, και αυτό πρέπει να το αναλύσουμε όλοι μας, αν θέλετε κιόλας και στη δική μας χώρα. Ακριβώς. Και στη δική μας κυβέρνηση, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεξιά πορεία του πλανήτη συνεχίζεται και προφανώς σηματοδοτείται από τις εξελίξεις. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Υπόσχομαι να την κάνουμε από κοντά, κύριε Μαρκόπουλε. Όταν θα αναλύσουμε. Θα είναι και δική μου χαρά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια. Καλημέρα μας. Αν ισχύουν οι πρόβλεψεις του κ. Μαρκόπουλου, του συναδέλφου, αύλα βουλευτή, προφανώς φαίνεται ότι ο κ. Τραμπ έβαλε τους όρους του στη μάχη με την Καμάλα Χάρις. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα όμως, και να μην το υποτιμήσουμε, ότι η Καμάλα Χάρις μπήκε πολύ αργά στην κούρσα. Καθυστέρησε πολύ να αποχωρήσει ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τζο Μπάιντεν, με αποτέλεσμα αυτό να... μια άγνωστη στο αμερικανικό κοινό, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, η αντιπρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος στην πραγματικότητα δεν έχει κανένα ρόλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, απλώς πηγαίνει σε εκδηλώσεις, παράσημα, παρελάσεις και άλλα. Σαν τίτλος λες τώρα συνήθως. Ακριβώς, και σαν ουσία. Mm-hmm. Άρα μπήκε αργά, και ίσως αυτό να έχει κοστίσει ενδεχομένως τους δημοκρατικούς και στην ίδια. Παρότι στο τέλος μπήκε μέσα και ο Μπαράκ Ομπάμα, ένα πρόσωπο που έχει σφραγίσει τους δημοκρατικούς τελευταία χρόνια, και ο Μπιλ Κλίντον και άλλοι. Φαίνεται όμως ότι έκαναν το λάθος, αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό, ότι μπήκαν στην ατζέντα του Τραμπ. Ακούγοντας την Καμάλα Χάρις να σχεδόν να υβρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ για να απαντήσει στα σχόλια παύλα ύβρις του Ντόναλντ Τραμπ, εκεί όντως με ξένησε αυτό. Άρα περίμενα ότι. Έπαιξε το παιχνίδι του. Δεν υπήρχε πολιτική ατζέντα εκεί. Ο ένας έβριζε τον άλλον. Κάτι για το IQ έλεγε ο ένας, είσαι επικίνδυνος έλεγε ο άλλος, ψυχοπαθής, και τέτοιες φράσεις που εμένα με εξέπληξε. Σε επίπεδο τοξικότητας.
Περίμενα από τη Δημοκρατική θα έμπαιναν. Σε επίπεδο κόστου δεν θα έμπαιναν. Από αυτό κέρδισε ο Τραμπ. Αλλά αν μπει σε αυτό, ο Τραμπ σίγουρα μπορεί πιο τοξικά από σένα. Και αποδείχτηκε, έτσι. Ότι αυτό είναι δικό του γήπεδο. Μα έχει αποδειχθεί και παλαιότερα. Έτσι, έχει ξεκινήσει εκείνο. Το θέμα είναι αν εσύ θα μπει. Κύριε Συρίγο, έτσι να έχουμε τη δική σα. Έχω μια επιφύλαξη αυτό, αν γυρνάει και η Ευρώπη δεξιά, αλλά να προηγηθεί ο κ. Συρίγο. Γι' αυτό είπα, να κάνουμε από κοντά αυτή τη συζήτηση. Θα τα πούμε, να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο και από εσά. Πώ βλέπετε έτσι να εξελίσσεται η κατάσταση. Δεν θα ήθελα να πω ποιο θα κερδίσει, ούτε να κάνω προβλέψει. Εδώ πέρα οι μεγαλύτερε εταιρείε του κόσμου και οι πιο εξειδικευμένοι ακόμη δεν μπορούν να πούν. Οπότε. Εγώ περισσεύω σε αυτή την ιστορία. Να σχολιάσω μόνο το εξής. Εδώ και 10 χρόνια είναι ο Τραμπ και ο αντίπαλός του. Και ο Τραμπ πριν από 30 χρόνια δεν θα υπήρχε στην αμερικανική πολιτική ζωή. Θα θεωρείται μια καρικατούρα της αμερικανικής πολιτικής ζωής. Ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει από κάτω ένα σοβαρό κοινωνικό υπόβαθρο, αυτά που λέει ο Τραμπ έχουν απήχηση στον κόσμο. Το λέω αυτό διότι ένα από τα πράγματα που τους λέει ο Τραμπ δείχνοντας το κινητό του είναι τους λέει το έχει σχεδιάσει, έχει ένα iPhone και τους λέει το έχει σχεδιάσει μια αμερικανική εταιρεία, η Apple. Γιατί πρέπει να το κατασκευάζει στην Κίνα? Ο Αμερικανός αυτό το καταλαβαίνει πολύ πρακτικά. Και εδώ έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι του είναι αδιάφορα όλα αυτά τα άλλα που κάνει ο Τραμπ. Δηλαδή άμα δείτε την προεκλογική του εκστρατεία, έχει κάνει απίστευτα σφάλματα. Αλλά ο κόσμος τους είναι αδιάφορο. Τους ενδιαφέρει το βασικό μήνυμα. Το βασικό μήνυμα είναι πώς θα μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τη βιομηχανία πίσω στην Αμερική. Πώς θα μπορέσουμε να ζούμε χωρίς να πληρώνουμε για δάνεια από το πρωί ως το βράδυ. Γιατί το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό είναι χρεωμένο σε τράπεζες. Και ζουν για να πληρώνουν τα δάνειά τους. Πώς θα μπορέσουν τα παιδιά μας να έχουν καλύτερο μέλλον από εμάς, σου λένε. Διότι οι σημερινοί μεσήλικοι βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν οι γονείς τους. Και εκεί ο Τραμπ γίνεται πιο κατανοητός. Και εκεί ο Τραμπ γίνεται απολύτως κατανοητός. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, συγγνώμη κύριε Συρίγο, εσείς λέτε το κομμάτι της οικονομίας. Δηλαδή ότι ο Αμερικανός πήγε και ψήφισε με βάση την τσέπη του. Γιατί κάποιοι πολιτικοί αναλυτές βγήκαν και είπαν ότι όταν κυβερνούσε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν σαφώς καλύτερη οικονομική τους μοίρα, να το πω έτσι, σε σχέση με τώρα που είναι ο Τζον Μπάιντεν στην εξουσία. Οπότε εσείς πιστεύετε ότι αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να πάει κάποιος και να ψηφίσει ξανά Ντόναλντ Τραμπ? Εγώ βλέπω από τους φίλους και συγγενείς που έχω στην Αμερική, οι οποίοι μου λένε όταν αναφέρονται στον Τραμπ, αναφέρονται αποκλειστικώς και μόνο στο θέμα τα οικονομίας. Και έχω ένα ξάδελφο, ο οποίος είναι γιατρός στο Σικάγο, ο οποίος μου λέει ότι όταν πρωτοξεκίνησε τη δεκαετία του 90, είχε όλο τραύματα από βιομηχανικά δυστυχήματα. Τώρα έχει όλο τραύματα από αθλητικά ατυχήματα. Γιατί έχουν κλείσει βιομηχανίες. Δεν υπάρχουν πλέον βιομηχανίες που είχαν στο Σικάγο. Αυτό ο άλλος το καταλαβαίνει πολύ πρακτικά όταν του λέει ο Τραμπ. Ποιοι είναι οι εχθροί μας, του λέει, και έρχομαι στα δικά μας. Οι εχθροί μας είναι η Κίνα, το Μεξικό, ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αυτοί παράγουν και τα στέλνουν σε εμάς. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να επιβάλλουμε δασμούς στα προϊόντα που έρχονται από αυτές τις περιοχές. Τους λέει επίσης ότι ποια κλιματική αλλαγή, μια που αναφερθήκαμε προηγουμένως στην κλιματική αλλαγή. Ποια κλιματική αλλαγή, τους λέει, και πράσινα άλογα. Εσύ έχεις ψωμί να φας? Δεν έχεις ψωμί να φας, θα σας ανοίξω τη βιομηχανία. Ο άλλος και ας ρυπαίνει. Και ας ρυπαίνει. Ναι, τα καταλαβαίνει, ναι. Τώρα, και ας αποσύρωμαι εγώ, ας πούμε, από τη συμφωνία των Παρισίων ή του Κιώτο. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά το ζήτημα είναι αυτό. Εντάξει, η τσέπη. Αλλά ο Τραμπ έχει μαζί του και κάποιες άλλες ιδέες. Έχει κάποιες ιδέες για τους μαύρους. Έχει κάποιες ιδέες για τις αμβλώσεις. Έχει κάποιες ιδέες. Τους είναι σε μεγάλο βαθμό αδιάφορες. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Μα αν είσαι μαύρος. Αυτά μου έκαναν. Από ό,τι βλέπω, από ό,τι είδα σε κάποιες αμερικανικά, σε κάποιες δημοσκοπήσεις για το τι ψηφίζουν, έχει ανέβει η υποστήριξη που είχε μεταξύ των Ισπανόφωνων και των μαύρων. Ισχύει. Αυτό σημαίνει ότι εκείνο που βλέπουν είναι μια μεγάλη εικόνα. Και δεν βλέπουν τα πολλά φάλσα που υπάρχουν μέσα στη μεγάλη εικόνα, διότι θέλουν κάποιον να τους τα εκφράσει. Να σας το πω διαφορετικά για να το φέρω στα καθημά. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα σε μια διακοινοβουλευτική διάσκεψη που γινόταν στην Βουδαπέστη για να αποτιμήσει την Ουγγρική Προεδρία. Πλην του θέματος της Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου έβλεπες καθαρά τις διαχωριστικές γραμμές,
Όταν μίλησαν για το δημογραφικό και για το μεταναστευτικό, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος είναι χριστιανοδημοκράτης, ποιος είναι σοσιαλδημοκράτης, ποιος είναι ακροδεξιός, από ποια χώρα είναι. Το λέω διότι ανάλογα με τη χώρα και τα προβλήματα που υπήρχαν, υπήρχαν διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Υπάρχει μια καθημερινότητα που πρέπει η πολιτική να αντιμετωπίσει. Και αν δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει, θα έχει φαινόμενα Τραμπ. Μάλιστα. Στα δικά μας, κύριε Συρίγο, καταλαβαίνω ότι αν εκλεγεί ο Τραμπ, φαντάζομαι ότι θα στρίψει το ενδιαφέρον του προς τα μέσα και όχι προς τα έξω. Έχει βεβαίως δύο βόμβες, το μεσανατολικό και το ουκρανικό. Εκεί θα ασχοληθεί ή θα γυρίσει προς τα μέσα, ανοίγοντας εργοστάσια, δίνοντας καλύτερους μισθούς και θα αφήσει τα εκτός συνόρων προβλήματα. Και τούτο πήγαινε κακή μία φιέν, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή, τα βασικά στην εξωτερική πολιτική δεν πολύ ενδιαφέρεται. Στο εσωτερικό του ενδιαφέρεται. Ναι, φυσικά. Αλλά εάν εκλεγεί, θα προσπαθήσει να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, να σταματήσει ο πόλεμος. Το έχει πει επανειλημμένος. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα προσπαθήσει να παγώσει τη διαμάχη όσο έχει σήμερα. Δηλαδή, τα σημεία τα οποία έχουν καταλάβει οι Ρώσοι, θα τα αφήσει στους Ρώσους και θα προσπαθήσει να πετύχει μία εκεχηρία η οποία να αντέξει σε βάθος χρόνου. Ως προς το θέμα του Μεσανατολικού, η στάση του είναι διαφορετική. Υποστηρίζει αναφανδόν τον Νετανιάχου. Αναφανδόν. Οπότε, σε αντίθεση με τη Χάρης, δεν θα υποστηρίξει τη λύση δύο κρατών. Η Χάρης υποστηρίζει ανεμικά μεν, αλλά το υποστηρίζει, λύση δύο κρατών. Δεν θα υποστηρίξει λύση δύο κρατών. Θα στηρίξει το Ισραήλ απόλυτα και φοβούμαι ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη εμπλοκή των αμερικανικών δυνάμεων στο Μεσανατολικό. Κάτι που θα φέρει σε δύσκολη θέση, για να πάμε και στα πολιτικά μας, τον γείτονα. Τον Τούρκο Πρόεδρο. Τον κύριο Ερντογάν. Ο Ερντογάν, σας θυμίζω κάθε φορά τη φράση Τραμπ όταν τον επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός. Μπαίνει μέσα, τον χαιρετάει και γυρίζει ο Τραμπ και λέει στον εμβρόντιτο Τσίπρα: «Α, ξέρεις, ο Ερντογάν είναι φίλος μου». Ναι. Α, ωραία. Καλά ξεκινήσαμε. Καλά φύγει αυτό. Ο Τραμπ ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μιλούσε στον Ερντογάν μία με δύο φορές το μήνα. Αντιθέτως, ο Μπάιντεν δεν τον έχει δει ούτε μία φορά. Έχει, από την άλλη. Έχει εξαιρετική χημεία με τους δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες. Εξαιρετική χημεία. Λατρεύει. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ είναι εκείνος ο οποίος, ενοχλημένος πάρα πολύ από την κράτηση του πάστορα Μπράνσον, ήταν ένας πάστορας που τον κρατούσαν για δίθεν σχέσεις με το κίνημα Γιουλέν. Έβγαλε ένα tweet μια ημέρα. Και επειδή στην οικονομία. Ναι, που έλεγε η ανεμική, η αδύναμη τουρκική λίρα καταραίει μπροστά στο ισχυρό, στο επελάβνον δολάριο. Να. Και κατέρευσε η τουρκική οικονομία. Είναι αυτός ο οποίος πέταξε την Τουρκία έξω από το πρόγραμμα των F-35. Είναι αυτός ο οποίος είχε στείλει μια επιστολή στην Τουρκία, στην οποία τους έλεγε ότι «κοιτάξτε να δείτε, εγώ μπορώ να σας ισοπεδώσω οικονομικά», έλεγε στον Ερντογάν, «ελπίζω να είσαι αρκετά σοφός να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία». Μάλιστα. «Αλλά εγώ θα το κάνω». Οπότε τα έχει όλα μέσα. Κατανοητό, κατανοητό, κύριε Συρίγο, όπως το είπατε. Λοιπόν, να πάμε Ουάσιγκτον ξανά. Πάμε στη Γιώτα Αργυροπούλου, την ανταποκρίτριά μας, να μας δώσει τα νεότερα. Τι γίνεται αυτή την ώρα. Γιώτα. Καλημέρα σας και πάλι από την Ουάσιγκτον. Αυτή την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται με 230 εκλέκτορες έναντι 185 της Κάμαλα Χάρις. Περιμένουμε όμως τώρα σε λίγο να γίνει καταμέτρηση και στις δυτικές πολιτείες, στην περιοχή Καλιφόρνιας και άλλες δυτικές πολιτείες όπου παραδοσιακά ανήκουν στους δημοκρατικούς. Οπότε το ποσοστό αυτό αναμένεται να ανέβει. Όπως μετέδωσε πριν από λίγο το CNN, ο Τραμπ φαίνεται να προηγείται, γιατί μιλάμε για τις 7 πολιτείες κλειδιά τώρα, οι οποίες φαίνεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του νέου Προέδρου της Αμερικής. Σύμφωνα λοιπόν με το CNN, ο Τραμπ φαίνεται να προηγείται στην Πενσιλβάνια με 51,2% έναντι 47,7% της Κάμαλα, στο Μίσιγκαν με 51,3% έναντι 46,9% της Κάμαλα, στο Wisconsin με 50,8% έναντι 47,6% της Κάμαλα, στη Τζόρτζια με 50,7% να προηγείται ο Τραμπ έναντι 48,4% της Κάμαλα, στην Αριζόνα να προηγείται ο Τραμπ με 49,8% έναντι 49,3% της Κάμαλα και συνολικά στη Νεβάδα ακόμα έχουμε πολύ πίσω τα ποσοστά, μόλις πριν από λίγο έχουμε αρχίσει να έχουμε τα πρώτα στοιχεία.
73% ο Τραμπ με 26,2% η Κάμαλα, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό καταμέτρησης. Κλείνουν στις 10 η ώρα δική σας οι κάλπες εκεί πέρα, οπότε είναι τα πράγματα... ακόμα είναι πολύ, πολύ, πολύ πρωί. Αυτό τώρα πάντως, Γιάννη, θα συμφωνήσεις, δεν είναι εικόνα ντέρμπι στις swing states. Όχι, ακόμα όχι. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Να αντιστραφεί δύσκολα, να μειωθεί, να μικρύνει η ψαλίδα πιθανώς. Και να γίνει, αυτό που λέει ο Γιώργος, να αλλάξει δραματικά. Κύριε Συρίγο, καταλαβαίνω την σεμνότητα για να μην προβλέψετε, αλλά... Το πράγμα πηγαίνει στο μη αναστρέψιμο, αν έχω καταλάβει. Να ρωτήσω την κυρία Αργυροπούλου, περιλαμβάνονται και οι ψήφοι επιστολικές σε αυτό? Ναι, δίνει μια γενική εικόνα από την καταμέτρηση μέχρι στιγμής που έχουν στις πολιτείες αυτές. Οπότε λοιπόν... Είναι και οι επιστολικές ψήφοι. Σε αρκετές είμαστε περίπου στο ίμιση της καταμέτρησης. Έχουμε ξεπεράσει σε κάποιες άλλες το 50%. Στην Νεβάδα είμαστε πολύ πίσω, γιατί πριν από λίγο, αλλά είμαστε περίπου πάνω από το 50% στις περισσότερες από αυτές τις πολιτείες καταμέτρηση. Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, τι θέλετε να πείτε? Να θυμίσω ότι θεωρώ καταρχάς το θέμα της επιστολικής ψήφου είναι ένα θέμα πονεμένο στην Αμερική. Ο Τραμπ αποδέχτηκε την επιστολική ψήφου αυτή τη φορά, δεν την αποδεχόταν την προηγούμενη φορά και κάλεσε τους ψηφοφόρους του να πάνε να ψηφίσουν. Εκτιμάται όμως ότι και εκεί θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεγάλες μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων. Οπότε παίζει ρόλο και η επιστολική ψήφος. Υπέρ των Δημοκρατικών. Μάλλον ναι, από ό,τι φαίνεται. Σας θυμίζω επίσης ότι το 2020 μάθαμε ποιος βγαίνει πρόεδρος, έγιναν εκλογές Τρίτη και μάθαμε ποιος βγαίνει πρόεδρος το Σάββατο. Διότι σε ορισμένες πολιτείες, οι οποίες είναι πολύ κοντά, θα μετράνε και θα ξαναμετράνε ψήφο-ψήφο. Δεν φαίνεται όμως αυτή τη στιγμή να υπάρχει πολιτεία στην οποία η διαφορά, εκτός από μία νομίζω, στην οποία η διαφορά να είναι 0, λίγο. Είναι 1,5, 2, 3, 4 μονάδες. Σπύρο, βοήθησέ μας λίγο σε αυτό. Αυτό μεταφράζεται σε εκατομμύρια ψήφους. Ας μην ανακηρύξουμε εμείς πρόεδρο των ελληνικών. Όχι φυσικά. Απλά λέμε με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε. Σπύρο, για βοήθησέ μας λίγο σε αυτό. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε, η διαφορά του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Κάμαλα Χάρις στις πολιτείες κλειδιά κυμαίνεται γύρω στην 1,5 με 2 μονάδες. Αυτό είναι που έχουμε δηλαδή μέχρι στιγμής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει τώρα η Τζόρτζια, η οποία έχει με καταγεγραμμένο το 91%. Το λέμε γιατί η Τζόρτζια ουσιαστικά σε λίγη ώρα θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, που θα είναι και πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχει 16 εκλέκτορες. Είναι 50,9% προηγείται ο Ντόναλντ Τραμπ και 48,2% έχει η Κάμαλα Χάρις. Οπότε σε όλες τις πολιτείες υπάρχει μία μικρή διαφορά πάνω από το 1%. Μάλιστα. Η Τζόρτζια θα μπορούσε να βοηθήσει την Κάμαλα Χάρις να ισοφαρίσει το χάντικαπ το οποίο έχει από τη Βόρεια Καρολίνα. Mm. Αλλά και εδώ φαίνεται ότι είναι μάλλον περισσότερες οι πιθανότητες του Τραμπ. Γιάννη. Επιτρέπετε, συγγνώμη να σας διακόπτω, γιατί βλέπω παράλληλα και το χάρτη. Ναι. Στην Τζόρτζια έχουν καταμετρηθεί το 95% των ψήφων και προηγείται ο Τραμπ με 51-48%. Δύσκολο να αλλάξουν. Αυτό είπαμε, δεν αλλάζει. Επειδή αυτό είναι και μεγάλο το ποσοστό της καταμέτρησης. Το ίδιο και στην Πενσιλβάνια από ό,τι βλέπω. Mm-hmm. Αντιθέτως, στο Μίσιγκαν που είναι γύρω στους μισούς ψήφους που έχουν καταμετρηθεί και στη Μινεσότα, μπορεί να αλλάξει. Αλλά εδώ είναι πολύ μεγάλη διαφορά πλέον. Είναι σχεδόν όλες οι ψήφοι. Μάλιστα. Είδαμε και το χάρτη πριν από λίγο πώς διαμορφώνεται. Πολύ κόκκινο. Πολύ κόκκινο, 230 εκλέκτορες μέχρι τώρα. Και είπαμε και στο 50% που έχουν καταμετρηθεί. Μπορεί να μικρύνει η διαφορά, δεν θα αλλάξει το χρώμα. Όμως, ναι, δηλαδή μπορεί να μικρύνει η διαφορά και να δούμε τον ντέρμπι. Γιάννη, μου κάνει εντύπωση το εξής. Οι δημοσκοπήσεις όλο αυτό το διάστημα, αυτό το οποίο παρουσιάζαμε και αυτό το οποίο βλέπαμε, έδιναν στήθος με στήθος και την Κάμαλα Χάρις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι άλλαξε λοιπόν τώρα και έχουμε αυτή την εικόνα? Εδώ πέρα μιλάμε εδώ. Εμείς λέγαμε σήμερα. Σε θρίλερ για γερά νεύρα θα εξελισσόταν η βραδιά, αλλά δεν βλέπουμε να δούμε πώς. Εγώ θα παραμείνω, θα στηρίξω τον κύριο Συρίγο, όχι στο ποιος θα κερδίσει. Φαίνεται ότι πηγαίνει κάπου, δεν είναι προς το κόκκινο, είναι προφανές, προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά για τη διαφορά ακόμα είναι νομίζω πάρα πολύ νωρίς να πούμε. Μπορεί να εξελιχθεί σε μια νίκη του Τραμπ πράγματι, όπως φαίνεται, αλλά με μικρότερη διαφορά από ό,τι βλέπουμε τώρα. Ναι. Γιατί δεν ξέρεις αν θα μπουν και όλες οι επιστολικές ψήφοι μέσα, αν αυτό θα μειώσει τη διαφορά.
το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας τώρα. Δηλαδή, ποιο είναι το ποσοστό. Μπορεί να δει ένα ποσοστό το οποίο να επιβεβαιώσει το θρίλερ των δημοσκοπήσεων. Ναι. Το θρίλερ εννοώ σε επίπεδο διαφορά. Αν τώρα ότι ίσως περιμέναμε λίγο διαφορά. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Είναι ακριβή, δεν θα κάναμε εκλογές που είναι και ακριβή διαδικασία. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να δούμε τα ποσοστά ακόμα. Ναι. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις έτσι όπως είναι, καταλαβαίνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι βλέπουμε προς τα που πηγαίνει, αλλά για το με πόσο θα κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ δεν νομίζω ότι μπορεί να το πει κανένα. Σιγουριά εννοείς από τώρα. Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω κάτι τον κύριο Συρίγο και στα καθημάς που λέτε κι εσείς. Εάν υπάρξει τελικά αυτή η στροφή στα δεξιά, σας προβληματίζει και για τα εν Ελλάδη γεγονότα και τεκτενόμενα. Είστε σε μια κυβέρνηση, σε ένα κόμμα που το τελευταίο διάστημα δεν μπορώ να πω ότι κάνατε μια στροφή στα δεξιά σας, περισσότερο στο κέντρο, με επιλογές που κάνατε σαν κόμμα και επικριθήκατε και μια ατζέντα η οποία ήταν πιο κεντρώα. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, μπορεί να ακολουθήσει μια στροφή στα δεξιά. Ο κορμός της Νέας Δημοκρατίας παραμένει αυτό που λέμε σχηματικά κεντροδεξιός. Εκείνο που με προβληματίζει, δεν με προβληματίζει αν... χρησιμοποιούμε όρους που εγώ δεν πολύ πιστεύω. Λέω όρος αριστερά, δεξιά, έχουν χάσει το νόημά τους. Περισσότερο κινούμαστε, το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι απολύτως και εγώ χρησιμοποίησα τον όρο κεντροδεξιά προηγουμένως. Εκείνο που με προβληματίζει είναι η αντισυστημική ψήφος. Ένα μεγάλο τμήμα των ανθρώπων που ψηφίζουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στην Αμερική, ψηφίζουν αντισυστημικά κατά του συστήματος. Διότι θεωρούν είναι αποκλεισμένοι από αυτό που θεωρούν κατεστημένο. Και αυτό είναι που με προβληματίζει. Κατά πόσον η απελπισία τους οθεί σε πράγματα τα οποία δεν έχουν μέλλον. Και εκεί πρέπει πάντοτε να επικεντρώνεσαι, δηλαδή στην καθημερινότητα. Ο Τραμπ δεν είναι αντισυστημικός πάντως. Ο ίδιος προσωπικά ένας δισεκατομμυριούχος παίκτης του συστήματος, δεν νομίζω ότι είναι εκτός συστήματος. Είναι κάτι λούμπεν, κάτι έξω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μήπως δεν ψηφίζετε ως αντισυστημικός, αλλά ψηφίζετε ως έξω οι μετανάστες, όχι woke agenda. Κατά των εκτρώσεων. Δεξιά. Το κατά των εκτρώσεων θεωρώ ότι το έχει στοιχήσει εκλογικά. Τα υπόλοιπα δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον. Ναι, τα υπόλοιπα δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον το έχουν συστήσει εκλογή, το έχουν στοιχήσει εκλογικά. Όχι, αυτό λέω το αντίθετο ακριβώς λέω. Ότι το έχουν κερδίσει. Άρα δεν ψήφισε κάποιος τον Τραμπ ως αντισυστημικό, κάτι λούμπεν, κάτι έξω, κάτι γραφικό. Τον ψήφισαν ως παίκτη του συστήματος. Με άλλη ατζέντα βεβαίως. Ο Τραμπ είναι τμήμα του συστήματος, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το ότι όμως αυτοί που τον ψηφίζουν μπορεί να ψηφίζουν αντισυστημικά είναι γεγονός. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή μιλάει για το κίνημα anti-walk. Αυτή τη στιγμή το σύστημα στην Αμερική, στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, στους δρόμους παντού, είναι η walk agenda. Αυτό είναι το σύστημα. Οπότε ο Τραμπ έρχεται και σου μιλάει κατά αυτού του συστήματος. Άρα... Είναι αντισυστημική ψήφος, υπό αυτή την έννοια. Αν θεωρούμε ότι το σύστημα όμως είναι η πλειοψηφία των όσων λέγονται στην Αμερική, αυτό λέτε εσείς. Των όσων λέγονται, όχι το πώς αισθάνεται ο κόσμος. Δηλαδή, Σπύρωσε, λέτε, αυτούς οι οποίοι αισθάνονται άβολα με αυτήν την, πώς να το πω... Είναι από όσα λένε περισσότερο το σύστημα. Ή αποκλεισμένοι. Ή αποκλεισμένοι από το σύστημα. Δηλαδή, όταν ο άλλος σου λέει ότι η οικονομία σου πάει καλά, στον κλάδο των υπηρεσιών... Και εσύ ζεις στο Σικάγο, να σας πω πάλι συγκεκριμένο παράδειγμα. Το οποίο Σικάγο ήταν δεκαετία του 70 η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ. Και τώρα έχει πάψει να είναι στο χάρτη, διότι έχουν κλείσει όλες οι βιομηχανίες και ο άλλος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Σου λέει, τι θα κάνω. Ναι. Μήπως και είναι και μια αντίδραση, κύριε Συρίγο, στην υπερβολή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχει βομβαρδιστεί και στις ΗΠΑ και αλλού, οι δικαιωματιστές, όλο αυτό το πράγμα. Κατηγορήστε και εσείς ότι κάνατε κάποιες υπερβολές, πανηγυρίζοντας κάποιοι άνθρωποι στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα. Μήπως υπάρχει και μια αντίδραση απέναντι στην υπερβολή ή στην υπερπροβολή κάποιων κινήσεων. Πάντοτε η υπερβολή από τη μια μεριά φέρνει την υπερβολή από την άλλη. Γι' αυτό είπα εξ αρχής ότι ο Τραμπ δεν θα υπήρχε πριν από 30 χρόνια. Ναι.
Αλλά το σύστημα σήμερα... έχει υπερβάλει και το σύστημα συσσαγωγικά, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ είναι εκτός συστήματος, και το σύστημα έχει υπερβάλει λίγο στη δική του ατζέντα ίσως. Μα ορισμένα πράγματα που υπερπροβάλλονται είναι χαρακτηριστικά αυτής της, αυτών των αντιλήψεων. Καταλαβαίνετε, λέω... και στις αιτία αναφέρομαι συγκεκριμένα και στα Ενελάδη, φαντάζομαι ότι κάποια πράγματα πολύ καλά, το έχει καταλάβει, αλλά νομίζω τον τριπλάρει ο καθηγητής. Όχι, δεν τον τριπλάρω, δεν έχω πρόβλημα. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι ότι αναφέρεστε προφανώς στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Όταν ακολούθησαν σε κάποια πάρτι, μπαρ και λοιπά, αυτό λέω. Όταν η αντιγουόκ ατζέντα, εν πάση περιπτώσει, κερδάει, που λέμε στα ελληνικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μήπως με τη woke agenda παραπέζουμε στην Ελλάδα? Δεν έχει σύγκριση. Στην Αμερική το έχουν τερματίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, στην Αμερική το έχουν τερματίσει. Δηλαδή, εκεί αυτοπροσδιορίζονται, υπάρχουν διάφορες ιστορίες. Ξέρετε, υπάρχει λογική ότι το φύλο είναι μια κοινωνική αντίληψη και όχι κάτι γενετικό. Και μπορεί να αυτοπροσδιορίζεσαι ως άντρας ή γυναίκα ή κάτι άλλο ανά ημέρα. Και είναι μια υπερβολή αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Να πάμε και στο Σπύρο, γιατί θέλει κάτι να συμπληρώσει ο Σπύρος Μουζακίτης. Σπύρο, έλα, σ' ακούμε. Σύμφωνα με την πρόβλεψη των New York Times, στο 93% αυτή τη στιγμή προβλέπει τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Και να πούμε ότι έχουν βγει δύο ακόμα πολιτείες. Στην Βιρτζίνια την κερδίζει η Κάμαλα Χάρις. Η Βιρτζίνια έχει 13 εκλέκτορες. Αναμενόταν να πάρει τη συγκεκριμένη πολιτεία η Κάμαλα Χάρις, δεν ανήκει στα swing states, στις πολιτείες κλειδιά. Mm-hmm. Και επίσης έχει πάρει τη Χαβάη, έχει πάει στη Χαβάη η Κάμαλα Χάρις, η οποία έχει 4 εκλέκτορες. Μάλιστα. Εμείς βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα όμως προς το παρόν δεν αλλάζουν κάτι. Σωστό. Εμείς βλέπουμε και τον δείκτη πρόβλεψης αυτή τη στιγμή που μας είπες από New York Times, όπου είμαστε στο 93%. Φαίνεται η υπεροχή και η δυναμική την οποία έχει αναπτύξει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πριν φύγουμε, Γιώτα, έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο? Της τελευταίας στιγμής. Όπως μετέδωσε επίσης στο CNN πριν από λίγο, ο Τραμπ φέρεται να κερδίσει 4 μεγάλες πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως είναι το Μαϊάμι, το Σικάγο, μιας και αναφέρθηκε και ο κύριος καθηγητής αυτό, η Νέα Υόρκη και το Χιούστον. Δείχνει αυτό κάτι όσον αφορά και τις αναλύσεις που έκανε το CNN και σχετικά με το ιδιαίτερα μετά την εποχή του κορονοϊού, που είχαν ληφθεί έτσι κάποια ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα στις πόλεις αυτές, όπως αναφέρθηκε από το κανάλι. Φαίνεται ότι αυτές οι 4 πόλεις έδειξαν προτίμηση προς την πολιτική του Τραμπ. Μάλιστα. Και η Νέα Υόρκη, νομίζω αυτό, κύριε Σύργο, αυτό σας εκπλήσει, αν κερδίσει τη Νέα Υόρκη? Πάρα πολύ. Και εμένα, γι' αυτό το επισημαίνω. Στη Νέα Υόρκη κάνουν από ότι δεν υπάρχουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Προφανώς. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή. Και δεν μιλάμε για μια εργατούπολη που υπόσχεται ο Τραμπ εργοστάσια. Μιλάμε για μια πόλη, η οποία... Μάλλον η κυρία Διοπούλου εννοεί όχι την πολιτεία της Νέας Υόρκης, την πόλη. Downtown. Το άστι που θα λέγαμε. Πόλης, όπως ανέφερε το CNN, πόλης. Ναι, αλλά είναι βέβαια στην καρδιά αυτής της πολιτείας, στην πόλη αυτή, έχει στήσει τα οικόσημά του τώρα ο Τραμπ, εδώ που τα λέμε. Αυτό δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι. Όμως αυτό ανατρέπει ένα κομμάτι της εικόνας ότι ο Τραμπ θριαμβεύει στην Αμερικανική επαρχία, στην περιφέρεια. Και στα χαμηλά ενδεχομένως οικονομικά, κοινωνικά στρώματα. Φωτικά στρώματα, έτσι όπως το λες. Έτσι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους, κύριε καθηγητά, και εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε σε επικοινωνία. Γιώτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη Σαραντάκο, την καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.